Τώρα θα το πω, δεν μπορώ. Τι έδωσε. Κοίτα τώρα, Χρήστο, τι συμβαίνει με σένα. Θα το πω, ε. Πείτε. Ωραία. Εσένα, αυτό που κάνει στα πιάτα έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τις στιλιστικές σου επιλογές. Δηλαδή τώρα μουσταρδί μπαντελόνι, κάτι μπλε, απαράδεκτα. Γιατί είσαι, φίλε, πάρα πολύ ασυνιάσμος του Blue Navy. Σου είπα ότι θα το πω. Σου είπα ότι θα το πω. Εμένα μ' αρέσει. Ωραία. Σε αντίθεση λοιπόν με τις στιλιστικές σου επιλογές, που είναι απαράδεκτες σχεδόν. Αλλά και εμένα έτσι είναι, απλά με ντύνουνε, δεν είναι ότι. Αυτό. Καλύτερα να ντύνεσαι χάλια και να στείνεις τέτοια πιάτα. Έλα, Γλωσσίδη. Τι φόρεσες, μουσταρδί μπαντελόνι. Τον κάνω, ξεφτύλα στο Πανελλήνιο, μην ανησυχείς. Λοιπόν. Παντελόνι, θα είναι. Σεφ, για σένα για πάρτι το βαλάξεις. Αυτό λέω, αυτό λέω. Το κοιτάω. Το περσινό είναι. Ναι, δεν έχω ξαναβάλει από τότε που μου πες. Σήμερα είναι η πρώτη φορά. Πανούλη. Άθλια κάλτσα. Άθλια κάλτσα. Φοβερός πουρές. Ευχαριστώ πολύ. Φοβερός πουρές. Άθλια κάλτσα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί? Είσαι και στην ομάδα μου. Καλά, εσύ μην μιλάς. Δείξε την κάλτσα σου. Γι' αυτό τα βρίσκεται στις κάλτσες. Ορίστε. Άθλια κάλτσα και από εδώ. Τι εννοείς? Επειδή τη φοράει ο κοντιζάς. Άθλια κάλτσα. Και. Αυτές τις πήρα, ωραίες, δεν είναι. Πήρατε κάτι άλλες, θα σας τις δώσω δώρο. Με το. Πώς τη λένε αυτή τη. Τι. Τζοκόντα. Είναι. Μαύρο πράσινο και τσοκόντα. Σα δώσω να τι βάλετε στο τελικό. Του Πικάσου είναι. Η τσοκόντα. Πιανού Πικάσου. Εμείς για να τιμήσουμε την ημέρα, ντυθήκαμε γαμπρί, εγώ έβαλα γραβάτα και έβαλα και πάρα πολύ όμορφες κάλτσες, γιατί είναι τίμιο, επειδή σας κράζω πόσα επεισόδια. Έβαλα αυτές τις πανάθλιες κάλτσες του Μοθεροπανούλης. Αλλά οκ. Ευχαριστώ πολύ, Πανό. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι το πουκάμισο του Μανώλη είναι λίγο χειρότερο από τις κάλτσες του Πανούλη. Αυτό. Και δίνω το λόγο στο Σωτήρη. Sorry, δεν ευχαριστώ πολύ, σεφ. Κατάσταση αυτή. Ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι, διαβατήρια, ταυτότητες, κάλτσες, μπλουζάκια, όχι πουκάμισα. δεν θα γίνουμε ρεζίλοι στη Γαλλία. Εντάξει, έχουμε μία τριάδα που έχουν ντυθεί σήμερα κατσάμπα από τα Μάταλα. Δεν ξέρω γιατί. Κατσάμπα από τα Λαπά, πώς τέχεται. Τον Πανούλη, τον Μανώλη και τον Ζαχίρ που τον έχουν παρασύρει για κάποιο λόγο. Με αυτά τα πουκάμισα τα περίεργα, τη Σπυριδούλα και το Χρήστο που παραμένει ωραίος και κομψός. Μπράβο, Χρυσάρα, που δεν πέφτει σε αυτή την παγίδα, δεν είναι κατάσταση αυτή. Εμείς σιγά σιγά έχουμε ξεκινήσει και βλέπουμε στον ύπνο μας τον Πανούλη με τις άθλιες κάλτσες του, τα άθλια πουκάμισα του Μανώλη. Κύριε Βασιλική, εγώ θα σκάσω, δεν μπορώ να ρωτήσω. Αυτά τα πουκάμισα τα πλώνετε στο μπροστά μπαλκόνι. Όχι, ε. Θα τα αποκάμισα παρόλο που δεν μου αρέσουν και εμένα. Α, το ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Εντάξει, του πάνε. Μια χαρά. Δεν τα λεπώνω. Καλά. Τιμήσανε και το βάλει για σένα. Λοιπόν, σαν να μην πέρασε μία ημέρα, τα ίδια άθλια που κάμισα. Δεν μπορώ να θα κρατηθώ. Το μόνο μου στενάχωρο είναι ότι ο Άνταμ άλλαξε αυτό το υπέροχο χρώμα ποδιάς που φόραγε χθες. Μια μουσταρδί. Είχαμε μια τέντα στο πίσω μπαλκόνι στο σπίτι και ήταν έτσι από μέσα. Την αλλάξαμε, μας κοροϊδεύει η γειτονιά. Την αλλάξαμε. Του το είπα. Να το ξαναπείτε. Και στιλιστικά είσαι μια χαρά. Animal print βλέπω. Είναι στη μόδα το low part τώρα. Το ξέρω, αγαπητοί μου, θα φορεθούν φέτος. Και διακριτικά. Α, ένα αξεσουάρι ήθελα μόνο. Δηλαδή. Συνήθως από ότι τώρα έχουμε και το πρόγραμμα στο κανάλι το άλλο με τα μοντέλα κτλ. Νομίζω ότι ένα μονό σκουλαρίκι έντονο θα βοηθούσε. Είχα ορκιστεί να μη σου μιλήσω με το χρώμα της ποδιάς που φοράς. Αλλά μας σου αρέσει, καταρχήν, εντάξει. Σου έχουμε μια συμπάθεια. Και να σου πω κάτι. Αν σε αρέσει εσένα, εμένα μου περισσεύει. Από εκεί ξεκινάμε. Με εμένα θα γελάνε. Με εσένα θα γελάνε.